Απίστευτε καταστάσει στον αγωγό αποχέτευση στην κεντρική αγορά του Ρακλείου τη 1866, καθώ ασυνείδητο πολίτη έριξε τσιμέντο στον αγωγό, με συνέπεια αυτό να φράξει και να προκληθούν ζημιά σε καταστήματα εξαιτία των μάτων, όπω ανέδειξε ο τηλεοπτικό φακό. Συνεργείο τη ΔΕΙΑΗ προχώρησε το πρωί στο σκάψιμο του δρόμου, ώστε να σπάσουν και να απομακρύνουν το τσιμέντο από τον αγωγό αποχέτευση. Γίνονται ανακαινήσει κτηρίων μέσα στον οικισμό, και κάποιοι ρίχνουν τα υπολείμματα των εργαλείων, των υλικών μέσα στο δίκτυο. Στην αποχέτευση. Στην αποχέτευση. Διότι του διευκολύνει. Εδώ βέβαια είναι πρωτοφανέ αυτό, διότι έπεσε ατόφιο σχεδόν μέσα στο δίκτυο και είναι εξαιρετικά δύσκολο να το καθαρίσουμε. Από κάποια παροχή, την οποία θα τη βρούμε πάνω στη διαδικασία. Ναι, δεν μπορούσαν να έρθουν τη νύχτα να το φτιάξουν. Είναι πόσε μέρε εδώ χαλασμένο. Για έρθετε το συνεργείο. Το Σαββάτο, την Κυριακή, θα το φτιάξω μόνο ήρθαν σήμερα. Περιμένουμε να δουλέψουμε εδώ τα μαγαζιά. Τι να πω, δεν τρέπουν τελείω και μετά κυνηγάνε την αγορά γιατί κατέβασε ένα τελάρο από κάτω, γιατί έβαλε μια, ένα στάν. Ήταν έντονη η διεθοσμή εδώ. Πολύ, πολύ. Τώρα κάνε πως έρχονται όλοι. Στο πρωτοφανές αυτό περιστατικό αναφέρθηκε ο αλέξ Καλοκαιρινός, ο οποίο περιέγραψε τα προβλήματα που προκλήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή από αμέλεια ιδιώτη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβεί, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Όταν κάνουμε εργασίες πρέπει να προσέχουμε διότι μία τέτοια βλάβη που είναι μεγάλης έκτασης βλάβη και απαιτεί αρκετό κόπο και χρήμα από τη μεριά του Δήμου για να αποκατασταθεί και δημιουργεί και μεγάλη ανομαλία σε όλη την περιοχή. Μία τέτοια βλάβη τελικά που προκαλείται από την αμέλεια ενός ιδιώτη γυρίζει ενάντια σε όλους μας. Είχε ανέβει στάθμη των λιμάτων και είχαμε έντονες οσμές στο τελευταίο διάστημα έως ότου ανακαλύψουμε γιατί και πώς θα πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε εργασίε και να έχουμε συνείδηση, δήλωσε ο Αλέξη Καλοκαιρινό, ο οποίο βρέθηκε το πρωί στο σημείο μαζί με τον πρόεδρο της AI. Στέλνοντα πολλαπλά μηνύματα στου δημότε και σε σχέση με την καθαριότητα τη πόλη. Και θα ήθελα να κάνω μία έκκληση να είμαστε προσεκτικοί. Να είμαστε προσεκτικοί στο πώ διαχειριζόμαστε και το δημόσιο χώρο. Έχουμε ανεξέλεγκτε χωματερέ μέσα στο Δήμο, κάθε τόσο. Τι εξαλείφουμε σε ένα σημείο, φυτρώνουν σε ένα άλλο σημείο.